Είμαι πολλά χρόνια τώρα πια γιατρός και ψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια στο χώρο της θεραπείας της ψυχής μου, οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό. Και πριν από αρκετά χρόνια ήρθα σε επαφή με τις θεραπευτικές ιδιότητες των αλόγων, τις μαγικές θεραπευτικές ιδιότητες των αλόγων. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε την υπόρρηση πριν από 5 χρόνια, που είναι ένα κέντρο αυτογνωσίας, μάθησης, εξέλιξης και θεραπείας με τη βοήθεια του αλόγου. Το άλογο από ένστικτο ξέρει πάρα πολλά πράγματα που εμείς τα χάσαμε στην πορεία του πολιτισμού και της τεχνολογικής εξέλιξής μας, γιατί και εγώ πιστεύω ότι και εμείς μέσα μας τα έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και πάνω από όλο αυτό που ξέρει το άλογο είναι να σέβεται την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου και να τον βοηθάει να βρίσκει τις λύσεις που έχει πάντα μέσα του. Δεν επιβάλλει απόψεις, γιατί δεν έχει απόψεις. Δεν επιβάλλει κοσμοθεωρίες, γιατί δεν έχει κοσμοθεωρίες. Δεν εντάσσεται σε δόγματα, οπότε δεν μπορεί να προσανατολίσει κανέναν σε τίποτα, γιατί δεν το ενδιαφέρει. Μπορεί όμως να μας οδηγήσει με ένα πάρα πολύ ευγενή τρόπο στο να ανακαλύψουμε εμείς τον εαυτό μας και όλες τις κρυμμένες δικές μας αλήθειες, όλες τις κρυμμένες δικές μας ανασφάλειες και να μας δείξει και το δρόμο να βγούμε από αυτές. Γιατί το βασικό πράγμα στη ζωή είναι ότι από τους φόβους μας και τις ανασφάλειες, που είναι πάρα πολύ φυσικό να έχουμε, γιατί όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί φοβούνται, κολλάμε, πανικοβαλόμαστε, στηριζόμαστε σε κάποια δήθεν πράγματα που μας εξασφαλίζουν, μας δημιουργούν την ψευδέστηση της ασφάλειας και μετά εκεί πέρα σταματάει όλος ο δρόμος της εξέλιξής μας και είναι σαν να έχουμε κλείσει τα μάτια μας, σαν να μην βλέπουμε πια μπροστά ούτε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους. Εκεί, όταν ο άνθρωπος πάει να κάνει ψυχοθεραπεία, έχει να αντιμετωπίσει έναν άλλον άνθρωπο που κι αυτός παλεύει να βγάζει συνέχεια αυτά τα πέπλα από τα μάτια του και με λεκτικούς τρόπους ή και σωματικούς τρόπους προσπαθεί να τον βοηθήσει να απεμπλακεί από τα κολλήματά του. Αλλά είναι ένας άνθρωπος με έναν άνθρωπο. Και πάντα ανάμεσα στους ανθρώπους μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη, μπορεί να υπάρχει και αφιβολία, μπορεί να υπάρχει και ανταγωνισμός, μπορεί να υπάρχει και αντίσταση. Όταν όμως αντί για άνθρωπο θεραπευτή έχω μπροστά μου το άλογο θεραπευτή, εκεί δεν έχω τίποτα να αντισταθώ, γιατί το άλογο ακόμα και να αντισταθώ είναι ήδη μέσα στο συνειδητό μου. Δεν έχω να το κοροϊδέψω, γιατί ακόμη και αν θέλω να το κοροϊδέψω, είναι ήδη μέσα στο συνειδητό μου. Οπότε είναι μια θεραπεία βιωματική, πολύ πιο άμεση και πολύ πιο γρήγορη από όλες τις άλλες ψυχοθεραπείες. Και από ό,τι φαίνεται είμαστε ερωτευμένοι όλοι με αυτό το πράγμα, και οι συνεργάτες μου και εγώ. Και κάθε μέρα που δουλεύουμε, κάθε μάθημα αυτογνωσίας και εκπαίδευση που κάνουμε, μπαίνουμε ακόμη πιο πολύ μέσα στη μαγεία αυτής της δυνατότητας της σχέσης του ανθρώπου με το άλογο. Και με το γάιδαρο βεβαίως, γιατί και αυτοί είναι καταπληκτικοί θεραπευτές. Κάθε γενιά ζει την εποχή που ζει, βιώνει το δράμα της ασυνεννοησίας. Δηλαδή, αν δούμε την ιστορία της ανθρωπότητας, την ιστορία της λογοτεχνίας, τις καταγραφές, όλες οι γενιές ζούσαν αυτό το δράμα της ασυνεννοησίας και των κακών σχέσεων και το άνθρωπος που δεν έχει επαφή με τον εαυτό του. Και αυτό ιστορικά πάει τώρα όσο έχουμε ιστορία, 2.500 χρόνια. Τρία πόσο είναι. Και δεν νομίζω ότι είναι της σημερινής εποχής, νομίζω ότι είναι η συνεχόμενη αγωνία του ανθρώπου να καταλάβει καλύτερα το στίγμα του μέσα στον κόσμο και τον χώρο, να καταλάβει τους άλλους ανθρώπους και να έρθει σε επαφή με τις ανάγκες του. Το θέμα είναι ότι όλοι μας είμαστε κατά κάποιο τρόπο δουλή των αναγκών μας. Δηλαδή το πρώτο πράγμα το οποίο μας κυβερνάει στη ζωή είναι οι ανάγκες μας. Με πάνω σε αυτές τις ανάγκες χτίζονται οι επιθυμίες μας. Με βάση αυτές τις επιθυμίες βάζουμε συνειδητά ή ασυνείδητα κάποιους στόχους και κάποιους σκοπούς. Ο φόβος είναι κυρίαρχος αφέντης στη ζωή, όχι τη δική μας, αλλά όλων των έμβιων όντων. Υποθέτω ότι και το μαρούλι αν μπορούσε να μιλήσει, για το φόβο του θα μιλούσε. Γιατί ο φόβος της απώλειας της ζωής, έτσι, είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο ζούμε. Αν δεν φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τη ζωή μας, δεν θα είχαμε τις δυνατότητες να έχουμε τα αντανακλαστικά της επιβίωσης. Αυτός ο φόβος λοιπόν
ξαπλώνεται και αρχίζει σιγά σιγά και λερώνει και άλλα πράγματα γύρω γύρω και μαζεύει και άλλα πράγματα γύρω γύρω. Σε κάθε εποχή, ο τρόπος μας μεγαλώνει, ο τρόπος μας εκπαιδεύουνε, τόσο η οικογένειά μας όσο και το κοινωνικό περιβάλλον, μας κατευθύνει στο ότι είσαι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, αυτές και αυτές είναι οι ανάγκες σου ή πρέπει να είναι οι ανάγκες σου, αυτές και αυτές είναι οι επιθυμίες σου ή πρέπει να είναι οι επιθυμίες σου και να, εγώ το έχω έτοιμο το μοντέλο, αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους θα είσαι εξασφαλισμένος. Και πάλι αν δούμε ιστορικά την εξέλιξη του ανθρώπου, η αγωνία της εξασφάλισης έχει φτιάξει πάρα πολλά μοντέλα, τα οποία όλα ιστορικά μετά αποδείχθηκαν ότι δεν ήθελε καθόλου μοντέλα εξασφάλισης, αλλά τουλάχιστον παρήχαν την ψευδαίσθηση της εξωτερικής εξασφάλισης. Γιατί αυτό το πράγμα το οποίο ποτέ δεν έχουν πει οι γονείς στα παιδιά τους, ή δεν μας λέει κανένας, είναι ότι η εξασφάλιση δεν έρχεται ποτέ απ' έξω. Δεν είμαι εξασφαλισμένη αν έχω χρήματα, αν έχω περιουσία. Δεν με εξασφαλίζει τίποτα αυτό. Γιατί αν δεν έχω λύσει τα θέματα της εσωτερικής μου ανασφάλειας και δεν έχω κάνει μια καλή σχέση με το φόβο μου, που θα είναι πάντα εκεί, αλλά πως να είμαστε φιλαράκια και όχι εχθροί, δεν μπορώ να περπατήσω κανένα βήμα χωρίς να τρέμω από το φόβο μου όσα χρήματα και να έχω. Όλες λοιπόν οι θεωρίες ότι αν πάρεις ένα πτυχίο και αν βρεις μια καλή δουλειά και αν αγοράσεις και ένα σπίτι και αν έχεις και ένα εισόδημα, θα είσαι εξασφαλισμένος, έρχονται κάποια στιγμή και αποδεικνύονται ότι είναι ψευδής και κάθε φορά που αποδεικνύονται ότι είναι ψευδής, λέμε η κοινωνία περνάει μια κρίση. Τι κρίση περνάει η κοινωνία? Η κρίση ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είχαμε καταγράψει σαν ασφαλή και όλο αυτό το μοντελάκι που είχαμε φτιάξει, έτσι πρέπει να είσαι για να είσαι καλός άνθρωπος ή για να είσαι εντάξει άνθρωπος για την κοινωνία, καταραίει. Έτσι πάλι σήμερα έχουμε μια φάση που ξανακαταραίει το μοντέλο που φτιάχτηκε και αγοράσαμε τα τελευταία 40 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό αυτό. Γιατί κάθε φορά που καταραίει ένα μοντέλο, ανοίγονται δρόμοι ελευθερίας να ξεδευρεί ο καθένας τον εαυτό του. Γιατί όταν εγώ μεγαλώνω και το μοντέλο είναι ότι πρέπει να είμαι λεπτή σαν την Τουίκη, έξυπνη σαν τη Μαρία Κιουρί, ικανή σαν την τάδε επιχειρηματία και το ρουρουρουτού και είμαι μονίμως μείον και μονίμως τρέχω για να είμαι όλα αυτά τα πράγματα μαζί, δεν είμαι η Νίκη, δεν είμαι ο εαυτός μου. Είμαι κομματάκια διαφόρων διαφημίσεων που έχω αγοράσει. Για να γίνω εαυτός μου πρέπει να δω να καταραίει όλο αυτό το πράγμα και να ελευθερωθώ. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή. Ναι, αυτό είναι θέμα ουσιαστικά το να συμφιλειωθείς με τον φόβο που είπες. Είναι θέμα ενδοσκόπησης και συνειδητοποίησης. Είναι να φάσει αυτό το σοκ που μου είπες πριν. Ή γνωρίζοντας ότι και κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει, μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο στην καθημερινότητά σου, τόσο ώστε να μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό. Αν πάρουμε, καταρχήν να πάρουμε ένα δεδομένο, ότι η ζωή είναι συνυφασμένη με το αίσθημα του φόβου. Άρα δεν πρέπει ούτε να θυμώνω που φοβάμαι, ούτε να ντρέπουμε που φοβάμαι, ούτε να θέλω να δείρω τον εαυτό μου ή να δείρω το φόβο μου, γιατί θα με δείρει περισσότερο. Ο φόβος είναι ένας πάρα πολύ καλός σωματοφύλακας. Αν συνεννοηθώ με το φόβο μου, γιατί είναι σωματοφύλακας, γιατί δεν θα ζούσε κανένας μας αν δεν φοβότανε, όλοι θα είχαμε πέσει από τα μπαλκόνια και θα είχαμε τρακάρει με τα αυτοκίνητα. Αν λοιπόν συμφιλειωθώ και πηγαίνω χέρι-χέρι με το φόβο μου, ο φόβος μας θα μου λέει, μην το κάνεις αυτό γιατί είναι επικίνδυνο. Και εγώ θα του λέω, έλα ρε εσύ, ας το δοκιμάσουμε. Και επειδή εσύ μου λες ότι είναι επικίνδυνο, βρες μου και έναν εναλλακτικό τρόπο να την γλιτώσουμε, να το κάνουμε το επικίνδυνο. Οπότε στη συνεννόηση με το φόβο αρχίζει να μην γίνεται πια απαγορευτικός ή τιμωρός, αλλά αρχίζει να αναπτύσσεται ένα άλλο κομμάτι του μυαλού μας που είναι εναλλακτικές λύσεις. Φοβάμαι να κάνω αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να συμβεί αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Μα όλα αυτά τα 150 πράγματα μπορεί να έχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Που η κάθε εναλλακτική λύση μπορεί να, ο φόβος μου λέει απαπαπαπα, και πάλι να βρίσκουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις. Έχουμε ένα εκπληκτικό εργαλείο που λέγεται ανθρώπινος εγκέφαλος. Ένα απίστευτο, θαυμάσιο εργαλείο. Δεν χρησιμοποιούμε τίποτα από αυτό. Βάζουμε μέσα διάφορα σταμπέλες και διάφορα προκαθορισμένα πράγματα και πάμε με αυτά. Όχι. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας.
όλη η ζωή είναι επικίνδυνη. Το ζούμε. Και είναι ένα θαύμα το ότι ζούμε, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Τώρα που καθόμαστε εμείς εδώ και μιλάμε, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα μιλάμε και όλα θα είναι καλά. Ότι δεν θα γίνει ένα σεισμός σε 9 Ρίχτερ να πέσει το σπίτι στο κεφάλι, ότι δεν θα πιάσει μια φωτιά να καούμε. Γιατί το θεωρούμε αυτό? Πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί σε κλάσματα δευτερολέπτου με αυτόν τον τρόπο? Δεν είναι ένα θαύμα που δεν συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Άρα όταν μου λέει ο φόβος μου πρόσεχε, θα του λέω σε ευχαριστώ που μου λες να προσέχω. Και ένα να κάτσουμε μαζί, να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για αυτό το πράγμα με το οποίο με προειδοποιείς. Έλα να δούμε γιατί εγώ θέλω να το κάνω, τι ανάγκη δική μου με σπρώχνει να θέλω να κάνω αυτό που εσύ σαν φίλος μου μου λες «Α, πρόσεχε». Και από εκεί και πέρα, βρίσκοντας τις εναλλακτικές λύσεις, βρίσκοντας την προεξάρχουσα ανάγκη από κάτω, μπορώ να δουλέψω το θέμα. Γιατί μπορεί μία ανάγκη μου να με οθεί να κάνω κάτι, το οποίο δεν καταλαβαίνω από πού προέρχεται. Όταν όμως γυρίσω πίσω και δω την ανάγκη μου, να πω «Α, μα δεν είναι ανάγκη να κάνω το Α, μπορώ αυτή την ανάγκη να την ικανοποιήσω με Β και με Γ τρόπο». Ας πούμε, περνάμε τώρα μία οικονομική κρίση και όλοι οι άνθρωποι λένε «Δεν μπορούμε πια να διασκεδάσουμε». Γιατί δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε? Γιατί αυτό που έχουμε αγοράσει μέσα στο μυαλό μας σαν διασκέδαση είναι κάτι το οποίο απαιτεί πολλά χρήματα. Όταν είμαστε φοιτητές δεν είχαμε λεφτά. Και ένα πράγμα που κάναμε είναι ότι πηγαίναμε τα βράδια στις πλατείες και παίζαμε στις παιδικές χαρές, κοντζάμ γαϊδούρια. Ή τραγουδάγαμε στις παιδικές χαρές. Ή πηγαίναμε και στον δρόμο και τραγουδούσαμε και βγαίνανε και μας βρίζανε από τα παράθυρα. Αλλά εμείς περνάγαμε πάρα πολύ καλά, χορεύοντας τις παιδικές χαρές, άφραγγοι σαν φοιτητές. Μετά γίναμε επαγγελματίες και είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και δεν μπορούσαμε να τραγουδάμε στους δρόμους, δεν μπορούσαμε να χορεύουμε στις παιδικές χαρές. Έπρεπε να πάμε να πληρώσουμε μία είσοδο τεράστια σε ένα μαγαζί, να χορέψουμε με τους ρυθμούς που θα έπαιζε το μαγαζί, όχι με το δικό μας το ρυθμό. Τώρα μήπως πρέπει να ξαναβρούμε το δικό μας το ρυθμό? Μήπως πρέπει να ξαναβρούμε τη δυνατότητα να πάρουμε τους φίλους μας και να πάμε στην πλατεία και να γελάσουμε και να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε, κόστος μηδέν? Και αυτό είναι σε όλα τα πράγματα. Μας έχουν πει ότι θέλει πάρα πολλά χρήματα αυτή η ζωή. Ή και καθόλου. Γιατί υπάρχουν διάφοροι τρόποι ζωής. Γιατί αν θέλω σώνει και καλά να ζω μέσα σε μία πόλη, αν θέλω σώνει και καλά να επιβιώσω μέσα σε μία πόλη, θέλω χρήματα. Ή θέλω εναλλακτικό τρόπο σκέψης. Να παρέχω αυτό που μπορώ να παρέξω στους άλλους και να παίρνω αυτό που μπορούν να μου δώσουν οι άλλοι. Πάλι μπορώ να επιβιώσω. Απλώς πρέπει να ξεκολλήσω το κεφάλι μου ότι στην ανάγκη της επιβίωσης το χρήμα είναι μόνη λύση. Πολύ ωραία. Και δύο σημεία εδώ θα πιάσω από αυτά που είπες. Ουσιαστικά μίλησες για το να μάθω να ζω με την απλότητα και για το να ακούω την καρδιά μου. Δηλαδή το εγκέφαλος έτσι όπως το είπες μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να δώσουμε λύσεις στην καθημερινότητά μας, αλλά ταυτόχρονα ακούγοντας και την καρδιά μου μπορώ να είμαι και καλύτερα. Ναι, γιατί μόνο ακούγοντας την καρδιά μου, έτσι όπως τα έχουμε διαχωρίσει συμβολικά, μπορώ να είμαι καλύτερα. Δηλαδή μόνο αν τα έχω καλά με το συναισθημά μου μπορώ να είμαι καλύτερα. Ο Έρικ Μπέρν, ο οποίος ήταν ένας σοφότατος άνθρωπος, είχε πει ότι όλοι κουβαλάμε μέσα μας ένα παιδί, έναν ενήλικα και ένα γονεϊκό πρότυπο. Και το παιδί είναι όλα τα συναισθήματα και όλες τις παρορμήσεις. Και ο ενήλικας είναι η λογιστική διαχείριση της ζωής. Και ο γονιός είναι αυτός που λέει: «Α, παπά, μην το κάνεις αυτό, βάλε ζακέτα, μην βγεις έξω, θα κρυώσεις, θα πουντιάσεις, θα ο προστατευτικός κατά κάποιο τρόπο». Και αυτοί όλοι πρέπει να είναι σε πολύ καλή συνεννόηση μεταξύ τους. Γιατί αν ο προστατευτικός γονιός, ο φόβος ή ο φόβος της πραγματικής βιολογικής επιβίωσης ή της κοινωνικής κατακραυγής έρθει και διώξει τελείως το παιδί, οπότε ο διαχειριστής ενήλικος δουλεύει μόνο γι' αυτό, τότε ο άνθρωπος έχει χάσει την ψυχή του. Μπορεί να έχει μαζέψει πάρα πολλά πράγματα που οι άλλοι να το βλέπουν και να λένε «Ωραία, είναι μια χαρά αυτός ο άνθρωπος», αλλά μέσα του δεν έχει χαρά. Και επειδή η ζωή είναι ένα θαύμα, δεν είναι ύβρις να ζούμε και να μην χαιρόμαστε και να μην την απολαμβάνουμε, να μας έχει δοθεί ένα θαύμα, να το έχουμε κάθε μέρα,
είναι μην είμαστε ευγνώμονες για αυτό το θαύμα. Και πώς είμαι ευγνώμων? Μόνο άμα το απολαύσω. Αν δεν το απολαμβάνω, και όταν λέω απολαύσω, δεν εννοώ ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια χαρούμενοι και τσίου, σαν ηλίθιοι. Το απολαμβάνω μπορεί να έχει μέσα και πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ κούραση, την οποία απολαμβάνω. Ακόμα και τον πόνο να απολαμβάνω. Ακόμα και τον πόνο να απολαμβάνω, γιατί αν δεν πονάω, σημαίνει ότι δεν μπορώ να χαρώ. Η χαρά και ο πόνος είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος. Δεν μπορώ να κρατάω το νόμισμα και να βλέπω μόνο τη μία μεριά. Μπορώ να κοροϊδεύω τον εαυτό μου, βέβαια. Όπως και οι άνθρωποι που είναι δραματολάγνοι και κοιτάνε το νόμισμα και βλέπουν μόνο το δράμα. Και ζουν μόνο τον πόνο, γιατί έχουν μάθει να είναι εξαρτημένοι από το να πονάνε. Έχουν μάθει ότι για να είναι ασφαλείς πρέπει να πονάνε. Έρχεται πάλι πίσω με τις βασικές ανάγκες. Πώς θα επιβιώσω, αν πονάω και είμαι συνέχεια μέσα σε ένα δράμα, μπορεί να εξασφαλίσω έτσι το έλεος των Θεών κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει και ο πόνος, υπάρχει και η χαρά. Όλα υπάρχουν. Και για να έχει σημασία το ένα, πρέπει να υπάρχει και το άλλο. Όταν πονάω λοιπόν και προσπαθώ να αποφύγω τον πόνο, τον προσβάλλω. Και προσβάλλω και τον εαυτό μου που πονάει εκείνη την ώρα. Αν πονάω σωματικά, πονάω γιατί θέλει να με ειδοποιήσει ο οργανισμός μου ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν θέλει να με ειδοποιήσει να πάρω ένα παυσίπονο για να γνωρίσω το πρόβλημα. Αν πονάω ψυχικά, πονάω για να με ειδοποιήσει ο οργανισμός μου ότι από κάτι ξεκολλάω, ότι από κάτι εξαρτώμουν και ξεκολλάω, ότι κάτι συμβαίνει το οποίο θέλει την προσοχή μου. Ο μεγαλύτερος πόνος είναι ο πόνος της απώλειας, έτσι δεν είναι? Και γιατί είναι ο πόνος της απώλειας? Γιατί συνήθως εξαρτώμαστε, συνηθίζουμε. Εξαρτώμαστε, πεισμώνουμε, θεωρούμε δεδομένα, θεωρούμε κτήμα μας, θεωρούμε ότι η αρχική ανάγκη να είμαι ζωντανός σημαίνει ότι κατέχω και κατέχω, και όταν αυτά που έχω και κατέχω χάνονται, είτε είναι άνθρωποι είτε είναι πράγματα, τότε βουλιάζω στον πόνο γιατί φοβάμαι ότι δεν θα επιβιώσω. Πόσες σχέσεις υπάρχουν που είναι πραγματικά σχέσεις ελευθερίας? Όταν λέμε «ο τάδε είναι φίλος μου», το «μου» σημαίνει ότι είναι δικός μου. Σημαίνει ότι η ανάγκη μου να εξασφαλίσω τον εαυτό μου έχοντας μία ομάδα γύρω μου υποστήριξης, με κάνει να λέω ότι ο τάδε είναι φίλος μου. Εγώ από «ο τάδε είναι φίλος». Mm-hmm. Γιατί έχει αποδείξει ότι είναι φίλος. Δεν είναι ανάγκη να είναι μου, μπορεί να είναι και σε άλλους. Πόσες φορές δεν συντριβόμαστε όταν η ζωή μας κάνει να αποχωριστούμε με ανθρώπους? Βεβαίως μπορούμε να επεκταθούμε όταν χωρίζουμε με ανθρώπους, γιατί περνάμε καλά μαζί τους ή γιατί ο ένας στηρίζει τον άλλο. Η συντριβή όμως είναι γιατί θεωρούμε ότι η ύπαρξη αυτού του ανθρώπου μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποίηση βασικών ανάγκων. Και έχουμε εξαρτηθεί από αυτόν τον άνθρωπο για την ικανοποίηση αυτών των βασικών ανάγκων. Και εκεί γυρίζει ο πόνος και λέει «όπα, για κοίταξε μήκη πίσω, εδώ έχεις πόνο γιατί η ανάγκη σου σε έχει οδηγήσει στην εξάρτηση. Σε έχει παγιδεύσει μία εξάρτηση και ο πόνος με οδηγεί να δω την εξάρτηση και να βλέψω πάνω στην εξάρτηση». Άρα βεβαίως είναι φίλος και ο πόνος. Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να κλείσεις έτσι με ένα μήνυμα στον άνθρωπο. Μέσα από την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια και τη σχέση σου με τον άνθρωπο, θα ήθελα να κλείσει με ένα μήνυμα που εσύ θες να πεις για τον άνθρωπο της σημερινής εποχής. Ο άνθρωπος της σημερινής εποχής είναι, όπως και άνθρωπος των παλαιότερων εποχών, ένα τρομαγμένο παιδάκι που του έχουν πει ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαροφανής, που του έχουν πει ότι όσο περισσότερα υλικά πράγματα έχεις, τόσο πιο ασφαλής και αποδεκτός είσαι. Που το έχουν πει ότι υπάρχουν 5 μοντελάκια προσωπικότητων και σε αυτά πρέπει να μπεις μέσα με το ζόρι και να χωρέσεις αυτά τα καλούπια, γιατί τελείως δεν σε γουστάρουμε και δεν θα σε παίζουμε. Και έτσι είναι ένα παιδάκι κατατρομαγμένο, όπως ήταν πάντα τα δύο άνθρωποι.
Η διαφορά της σημερινή εποχή από τις παλιότερες εποχές είναι ότι παλιά η γενικότερη καταπίεση από κοινωνικά συστήματα και οτιδήποτε δομές πάνω στους ανθρώπους ήταν τόσο τεράστια που ούτε να καταλάβουν το πόσο τρομαγμένοι και το πόσο διελειμμένοι ήταν δεν προλαβαίνανε. Σήμερα ζούμε μια εποχή που έχουν ανοίξει λίγο αυτά τα πράγματα. Όχι παντού, όχι σε όλους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε ένα μέρος του πληθυσμού της γης έχει φύγει λίγο η τρομερή καταπίεση των δογμάτων και των απογορεύσεων. Και αυτοί οι άνθρωποι που ζουν κάτω από αυτό το σχίσμα, το σχισμένο πέπλο, μπορούν λίγο να πάρουν μια ανάσα και να δουν τον εαυτό τους. Και εκεί πέρα λέμε ότι έχουμε μπερδευτεί περισσότερο. Γιατί αν εγώ έχω έναν άνθρωπο σε απόλυτη καταπίεση, σήκω, κάτσε, θα κάνεις 5 βήματα μπρος και 5 πίσω και τελείωσε, αυτό είναι η ζωή σου, και ξέρει αυτός ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το πράγμα, δεν έχει και πολλές εναλλακτικές λύσεις, ούτε πολλά πράγματα να προβληματιστεί με τον εαυτό του. Αν όμως ανοίξω την πόρτα και πα σε αυτόν τον άνθρωπο, η ζωή είναι δική σου και προχώρα, και κάνε τα πράγματα όπως θέλεις, εκεί θα πελαγώσει, γιατί η ελευθερία είναι και ένα πράγμα που μας κάνει να πελαγώνουμε. Mm. Έχουμε λοιπόν πολύ περισσότερη ελευθερία από ό,τι είχαν άλλες εποχές οι άνθρωποι, και μας έχει κάνει αυτή η ελευθερία και έχουμε πελαγώσει. Και το βασικό πράγμα είναι να πούμε ποιος έχει αυτή την ελευθερία, εγώ. Ποια είμαι εγώ. Όχι ποια είμαι εγώ όπως θέλει η μαμά μου να είμαι, όπως θέλει ο μπαμπάς μου να είμαι, όπως θέλει η κοινωνία να είμαι, όπως θέλουν οι πελάτες μου να είναι, όπως θέλει. Ποια είμαι εγώ. Τι μου αρέσει. Είναι πολύ απλό. Μπορεί να ξεκινήσουμε από πράγματα απλά. Τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει. Εμένα. Άσχετα να αρέσει στους άλλους. Ο άνθρωπος της σημερινής κοινωνίας, όπως και οι άνθρωποι όλων των εποχών, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τους ανθρώπους που ζουν από πρώτο χέρι και τους ανθρώπους που ζουν από δεύτερο χέρι. Από πρώτο χέρι ζουν οι άνθρωποι οι οποίοι ξυπνάνε το πρωί και λένε αυτή είναι μία μέρα της ζωής μου, ανεπανάληπτη. Μου ανήκει αυτή η μέρα και ανήκω σε αυτή τη μέρα. Και θα ακολουθήσω το δρόμο της ψυχής μου σήμερα. Χωρίς να με νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι. Οι άνθρωποι που ζουν από δεύτερο χέρι ζουν μέσα από την έγκριση ή την απόρριψη στα μάτια των άλλων. Ξυπνάνε το πρωί και λένε τι θα κάνω σήμερα για να με αρεστεί. Τι θα κάνω σήμερα για να αποφύγω την απόρριψη. Οι πρώτοι άνθρωποι ζουν τη δική τους ζωή και οι δεύτεροι άνθρωποι δεν ζουν τη ζωή τους. Διότι απλώς ζουν για να αρέσουν στους άλλους. Και σε ποιους άλλους να αρέσουν. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι με διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικές φιλοσοφίες, διαφορετικές θρησκείες. Σε ποιους να αρέσουμε. Αν λοιπόν είναι κάτι να πω, θα έλεγα ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την ελευθερία, ας βαδίσουμε χέρι-χέρι με το φόβο που πάντα είχαμε, ας γίνουμε φίλοι με το φόβο και ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θέλω να είμαι εγώ, πού και πώς θέλω να είμαι εγώ. Όχι που και που θέλουν οι άλλοι να είμαι εγώ, και δεν πειράζει αν χάσω ανθρώπους από γύρω μου, θα υποστώ την απώλεια και θα βιώσω το πένθος και είναι εντάξει. Γιατί θα βρω άλλους ανθρώπους. Γιατί κάθε βήμα που κάνω, λέμε στη ζωή προχωράμε. Έχουμε ακούσει τη λέξη αλλαγή δισεκατομμύρια φορές, τόσο που έχει επιφυλιστεί η λέξη. Τι σημαίνει προχωράω, αφήνω το σημείο που είμαι και πάω παραπέρα. Το αφήνω, έχει πένθος, έχει απώλεια, πάω παραπέρα. Άρα δεν πειράζει να χάσουμε και αυτούς που μέχρι τώρα μας εγκρίνανε, αν αυτό που εγκρίνανε δεν ήταν η ψυχή μας, αλλά ήταν ένας ρόλος που παίζαμε για να έχουμε έγκριση. Θα βρούμε άλλους.